Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 3η 17 Απριλίου του 2018. Μια ακόμα ημέρα με πολύ έντονη επικαιρότητα, διότι όπως σας έχω πει αυτή τη στιγμή συσσωρεύονται όλα τα προβλήματα της χώρας. Τα εξωτερικά, τα εθνικά μας θέματα, στα οποία οφείλονται, άλλα οφείλονται στην προκλητικότητα των Τούρκων, άλλα στην ανοησία που δέρνει τους κυβερνώντες όπως το Σκοπιανό. Συσσωρεύονται τα οικονομικά θέματα, τα οποία τα δύσκολα είναι μπροστά μας, το λέω και θα το ξαναπώ, δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Τα δύσκολα στην οικονομία δεν είναι πίσω μας, όπως θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, αλλά είναι μπροστά μας. Τίποτα δεν πάει όπως το παρουσιάζουν. Και φυσικά υπάρχουν και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Προβλήματα σοβαρά της καθημερινότητας. Από τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολιά μας. Από τον τρόπο που λειτουργούν τα πανεπιστήμια μας. Από τον τρόπο που λειτουργούν τα νοσοκομεία μας και η δημόσια υγεία. Από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα που έχει χτυπήσει κόκκινο. Από τον τρόπο που απονέμεται η δικαιοσύνη. Για να μην πω ακόμα και τα πιο απλά πράγματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί και δεν έχουν λυθεί, όπως το να κυκλοφορείς με ασφάλεια στους δρόμους της πόλης μας, της Αθήνας, των γύρω πόλεων, της Ελλάδος ολόκληρης. Είναι πολλά τα προβλήματα. Και η κυβέρνηση αυτή σηκώθηκαν και πήγαν πενταήμερη εκδρομή στη Ρόδο. Δήθεν για ένα περιφερειακό συνέδριο. Και θα μείνουν, ακούστε το αυτό, 120 νοματέοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο παρασύμβουλο του Καρανίκα θα μείνουν στο Ρόδος Παλάς, το μεγάλο αυτό ξενοδοχείο, το Πολυτελές Ριζόρτ, με τις σουίτες και τις βίλες με την ιδιωτική πισίνα. Με έξοδα του ελληνικού κράτους. Με έξοδα του ελληνικού κράτους. Με έξοδα του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν λέω να μην πάνε στη Ρόδο. Να κάνουν το συνέδριο που θέλουν. Ας πάνε, ας το κάνουν το συνέδριο. Αλλά ας πάνε λίγοι. Αυτοί που πρέπει και μόνον. Έτσι. Για κάνα δύο μέρες, πέντε μέρες εκδρομή. Και να πάει και ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Καλώς πάει στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο έπρεπε να έχει πάει νωρίτερα. Το Καστελόριζο ακριβώς είναι στο στόχαστρο των Τούρκων, είναι το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης και της Ελλάδος. Το Καστελόριζο και η Στρογγύλη είναι τα ανατολικότερα σύνορα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Δεν είναι η Τήλος, όπως είχε πει στο πασχαλιάτικο μήνυμά του ο κύριος Τσίπρας. Επιτέλους το κατάλαβε και πηγαίνει στο Καστελόριζο. Και το Καστελόριζο είναι πολύ πιο σημαντικό από την Τήλο, διότι το Καστελόριζο βρίσκεται ακριβώς στο μάτι των Τούρκων. Επειδή είναι πολύ κοντά στην Τουρκία και ταυτόχρονα έχει μια τεράστια υφαλοκρηπίδα που καλύπτει, εκ των πραγμάτων μια τεράστια θαλάσσια ζώνη που καλύπτει, εκεί αυτό έχουν βάλει στο στόχαστρο οι Τούρκοι. Το Καστελόριζο. Και καλώς κάνει ο κύριος Τσίπρας και πάει. Ας πάει στο Καστελόριζο. Έτσι. Και εκεί και να χρησιμοποιήσει και σκάφος του λιμενικού. Δεν λέμε υπερβολές. Να πάει σύμφωνα με το πώς πρέπει να μετακινηθεί ένας πρωθυπουργός. 120 νοματέοι Σιριζέοι στη Ρόδο, στο Grand Resort, Ρόδος Παλάς, δεν χρειαζόντουσαν να πάνε. Δεν χρειαζόντουσαν να πάνε. Σε μια Ελλάδα που είναι σε χρεοκοπία. Σε χρεοκοπία. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θα τα λέω τα πράγματα όπως τα νιώθω και όπως τα πιστεύω και σε όποιον αρέσουν. Σε όποιον δεν αρέσουν, δεν έχω υποχρεώσει ποτέ κανέναν να μ' ακούσει με το ζόρι. Εγώ θα τα λέω όπως τα πιστεύω, όπως βγαίνουν από μέσα μου, αφού τα έχω επεξεργαστεί με το μυαλό μου, που δεν το έχω αφήσει να τονίσει. Το σκέπτομαι, το χρησιμοποιώ καθημερινά. Δυστυχώς, πολλοί άλλοι και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία δεν το κάνουν. Εγώ θα συνεχίσω να λέω τα πράγματα όπως είναι. Χτες με πήρε ένας κύριος, ο οποίος μου είχε επιτεθεί προημερών εδώ σε αυτή την εκπομπή και μου ζήτησε συγγνώμη. Ήταν γενναίο εκ μέρους του. Όντως, με την επίθεση που μου είχε κάνει, είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί, όσο και αν δεν φαίνεται, ή όσο και αν δεν το νομίζετε, έχω και εγώ τις ευαισθησίες μου. Στενοχωριέμαι.
όταν με βρίζουν. Στενοχωριέμαι. Θα έπρεπε να το είχα συνηθίσει. Θα έπρεπε να το είχα ξεπεράσει. Θα έπρεπε να είχα μάθει. Όχι. Ακόμα και σήμερα στενοχωριέμαι όταν με βρίζουν. Όπως υποθέτω κάθε άνθρωπος αισθάνεται άσχημα. Πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη και αυτό το, την αποδέχθηκα τη συγγνώμη του, πάντα αποδέχομαι τη συγγνώμη στον άλλον και θέλει γενναιότητα για να το κάνεις. Από ό,τι μου είπε ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος παρεξήγησε ορισμένα πράγματα. Δεκτό. Ξέρετε, στην τηλεόραση πολλές φορές δεν παρακολουθεί συνέχεια. Μπορεί να παρεξηγήσεις κάτι που υπόθηκε, μπορεί να μην το άκουσες καλά, μπορεί να μην το κατάλαβες καλά και να σου δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες δεν ισχύουν και δεν συμβαίνει πραγματικά αυτό το οποίο έχεις πει και έχεις κάνει. Λοιπόν, δέχτηκα τη συγγνώμη του όπως δέχομαι τη συγγνώμη όλων των ανθρώπων. Και εγώ αν καμιά φορά έχω αδικήσει κάποιον που θα το έχω κάνει. Ζητώ συγγνώμη από ποιον έχω αδικήσει. Πάμε παραπέρα όμως. Χτες ένας κύριος, τακτικός τηλεθεατής αυτής εδώ της εκπομπής, με πήρε για να με επιτιμήσει, δικαίωμά του, δέχομαι τις παρατηρήσεις, ότι μίλησα για το χθεσινό συλλαλητήριο των κομμουνιστών, οι οποίοι ετοίμαζαν πορεία για την Αμερικάνικη Πρεσβεία, διαμαρτυρόμενοι για την επίθεση των Αμερικανών και των συμμάχων τους, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, στη Συρία το περασμένο Σάββατο. Μου είπε ότι δεν είναι κομμουνιστικό το συλλαλητήριο, ότι είναι αντιπολεμικό. Του είπα ότι δεν είναι αντιπολεμικό, είναι κομμουνιστικό το συλλαλητήριο. Το οργανώνουν οι κομμουνιστές και σκοπός τους είναι να χτυπήσουν τους Αμερικάνους. Διότι οι κομμουνιστές έχουν μείνει ακόμα στο εφήλιο πόλεμο του 1969. Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε, αλλά αυτοί ακόμα εκεί. Εκεί δεν έχουν ξεφύγει. Δεν έχουν ξεφύγει. Το χθεσινό συλλαλητήριο ήταν καθαρά αντιαμερικανικό. Ο πόλεμος στη Συρία είναι πάνω από 6 χρόνια. Και έχει προκαλέσει απίστευτες καταστροφές. Δολοφονίες, βασανισμούς, βομβαρδισμούς, χημικά, καταστροφές ολόκληρων πόλεων, προσφυγιά. Και το τι δεν έχει προκαλέσει αυτός ο πόλεμος στη Συρία. Με ευθύνη σε μεγαλύτερο βαθμό του σημερινού του Προέδρου, που ήταν και τότε, του Άσαντ. Ενός δικτατορίσκου, ο οποίος έχει κατακλέψει τον Συριακό λαό, έχει βγάλει δισεκατομμύρια από τον Συριακό λαό, όπως και ο ίδιος και ο πατέρας του, που ήταν και αυτός δικτάτορας, και ο οποίος επιμένει εκεί πέρα να μένει με τη βοήθεια των Ρώσων, γιατί θέλει να ασκεί τον έλεγχο, υποτίθεται, της Συρίας, που δεν τον έχει. Οι ίδιοι άνθρωποι που δεν κάνανε, οι κομμουνιστές δεν κάνανε ούτε ένα συλλαλητήριο εναντίον των Αμερικανών, εναντίον του Άσαντ και όλων αυτών των εγκλημάτων που γίνονται 6 χρόνια τώρα στη Συρία, κάνανε μόνο εναντίον των Αμερικανών προχθές. Σε έναν βομβαρδισμό που κάνανε οι Αμερικάνοι, καλό ή κακό, δεν είναι δική μου υπόθεση να τον κρίνω, δεν ξέρω κιόλας, αλλά που δεν προκάλεσε ούτε ένα θάνατο. Δεν πέθανε ούτε ένας. Αν μπορείτε να μου κλείσετε την πόρτα, γιατί ακούω τις φωνές απ' έξω. Έτσι, κλείστε την πόρτα του στούντιο. Σας παρακαλώ, την ανοίξατε και την αφήσετε ορθά ανοιχτή. Λοιπόν, όταν λοιπόν είναι ζωντανή η εκπομπή και όταν είναι ζωντανή η εκπομπή συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι ζωντανή η εκπομπή. Εδώ τα πράγματα λέγονται τώρα που γίνονται. Λοιπόν, όταν το είπα αυτό στον κύριο, ξανά άνοιξε η πόρτα. Χάλασε η πόρτα του στούντιο. Δάχτυλος των κομμουνιστών προφανώς θα είναι. Ή των Αμερικάνων Ιμπεριαλιστών. Διαλέξτε και πάρτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω φίλες και φίλοι. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα συλλαλητήριο οι κομμουνιστές ή οποιοδήποτε άλλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο για τον πόλεμο στη Συρία, ούτε όταν σκοτωνόντουσαν παιδάκια, ούτε όταν γινόταν η προσφυγιά, ούτε όταν καταστρεφόντουσαν πόλεις, ούτε υπήρχαν καταγγελίες για συλλήψεις, βασανισμούς και εκτελέσεις των αντιπάλων του Άσαντ, δεν έχει γίνει ποτέ. Έγινε μόνον, αποκλειστικά και μόνον, εναντίον των Αμερικανών, επειδή κάναν τον προχθεσινό βομβαρδισμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έγινε μόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων και δεν είχε ούτε ένα νεκρό. Ούτε ένα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι κομμουνιστές έχουν μονίμως Αμερικάνους. Έχουν μείνει ακόμα στις 46-49. Και πήγαν λοιπόν χθες στο συλλαλητήριο που έγινε
και πήγανε να γκρεμίσουνε το άγαλμα του Τρούμαν, που είναι, ξέρετε, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κοντά στο Χίλτον, κάτω από την Ριγίλης, στο κέντρο της Αθήνας. Το άγαλμα του Τρούμαν έχει στηθεί σε αυτόν τον χώρο εδώ και δεκαετίες. Πράγματι, οι κυβερνήσεις που μετά τον εμφύλιο πόλεμο έβαλαν το άγαλμα του Τρούμαν εκεί, γιατί απέδωσαν τιμή στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, επειδή ο Τρούμαν ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου, του εμφυλίου πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και με το δόγμα Τρούμαν βοήθησε πάρα πολύ και καθοριστικά τις αστικές, θα λέγαμε, δυνάμεις να κερδίσουν τον εμφύλιο πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών. Με χρήματα, με εξοπλισμούς και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και οι κομμουνιστές τον μισούν τον Τρούμαν. Τον θεωρούν εχθρό τους. Τον θεωρούν ότι τους εμπόδισε να καταλάβουν την εξουσία στην Ελλάδα του 49. Που ευτυχώς δεν την κατέλαβαν. Και αν την είχαν καταλάβει, θα είχαν καταρρεύσει όπως κατέρευσαν όλα τα σταλινικά καθεστώτα το 1989, 40 χρόνια μετά. Αφού θα είχαν κάνει μεγάλες καταστροφές στην πατρίδα μας. Τέλος πάντων. Αυτοί όμως έχουν μείνει ακόμα 46-49. Και γι' αυτό πήγαν να γκρεμίσουν το άγαλμα του Τρούμαν. Φέραν ολόκληρους μηχανισμούς. Δεν τους πήρε κανείς είδηση. Χρειάστηκε την τελευταία στιγμή κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία και εμφανίστηκε η αστυνομία και απεφεύχθη η καταστροφή του αγάλματος του Τρούμαν. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι όντως ο Τρούμαν προσέφερε πολλά στην Ελλάδα ιστορικά το 1946-1949. Λοιπόν, ρωτώ τον φίλο τηλεθεατή που με πήρε, δεν ήταν αντιπολεμικό και δεν ήταν κομμουνιστικό το συλλαλητήριο, αγαπητέ φίλε? Γιατί δεν πας και εσύ, θα σε ειδοποιήσω την επόμενη φορά που θα πάνε να γκρεμίσουν το άγαλμα του Τρούμαν, θα σε φωνάξω να πας και εσύ μαζί, να τον γκρεμίσετε μαζί, παρέα, το άγαλμα του Τρούμαν, αφού είσαστε τόσο εναντίον του Τρούμαν και τόσο εναντίον των Αμερικάνων και τόσο εναντίον της Δύσης, όλοι εσείς. Εδώ πέρα, ξέρετε, υπάρχει μία συμπαράταξη. Οι κομμουνιστές εναντίον των Αμερικάνων και της Δύσης και οι χρυσαυγίτες είναι εναντίον των Αμερικάνων και της Δύσης. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων. Δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα άκρα συναντώνται σε αυτήν την πολιτική. Λοιπόν, το είπα αυτό γιατί ένιωσα την υποχρέωση να το πω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, που όλοι το ξέρουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Αιγαίο. Πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι και πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για το Αιγαίο. Όταν μιλάμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ σε καμία περίπτωση να ρίξει λάδι στη φωτιά, να μην δώσουμε την ευκαιρία που ζητάει ο Ερντογάν, αλλά να είμαστε πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα. Στη συμπαρούσα φάση, συμφωνώ με τη φράση του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν φοβόμαστε κανένα. Αυτό ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, εμπεριέχει την αξία και την αρχή που πρέπει να έχει η Ελλάδα στην αντιμετώπιση του όποιου τουρκικού κινδύνου. Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι δεν φοβάμαι ότι τελικά θα προκληθεί πόλεμος με την Τουρκία. Δεν το πιστεύω. Αλλά δεν μπορώ να απορρίψω το ενδεχόμενο να υπάρξουν τέτοια επεισόδια όπως το χθεσινό με τη Βραχονησίδα. Ή με την πτώση ενός αεροσκάφους. Ή με το ένα ή με το άλλο. Μπορεί να γίνουν ατυχήματα. Ή ατυχήματα που έχουν προκληθεί από την πίεση. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά μπορούν να συμβούν. Πράγματι. Το δέχομαι. Και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή, αποφασισμένη, σε πλήρη συνεννόηση με τους συμμάχους μας που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζητάμε τη βοήθειά τους όπου μπορούν να τη δώσουν. Και ταυτόχρονα να επιχειρούμε να ανοίξουμε διάβλους συνεννόησης και με την Τουρκία. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να συνεννοηθούμε και με την Τουρκία.
Βέβαια θα πρέπει να το θέλουν και οι άλλοι. Θα πρέπει να το θέλουν και οι Τούρκοι να συνεννοηθούν μαζί μας. Γι' αυτό χρειάζεται μια υπεύθυνη, ψύχρεμη και αποφασιστική εξωτερική πολιτική. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια επισήμαση. Την εξωτερική πολιτική την ασκούν, είτε μας αρέσει είτε όχι, αλλά έτσι συμβαίνει σε κάθε πολιτισμένο και δημοκρατικό κράτος, την ασκούν οι αρμόδιοι φορείς, που είναι πρωτίστως η κυβέρνηση. Και μετά η Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, η Υγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτοί ασκούν την πολιτική. Κυρίως όμως η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την χάραξη και την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και αυτοί ελέγχονται για την επιτυχία ή την αποτυχία αυτής της πολιτικής. Οποιοδήποτε που μέσα σε ένα εθνικιστικό ίστρο, τον οποίο τον σέβομαι, τον αποδέχομαι, τον καταλαβαίνω, τον κατανοώ, πηγαίνει και βάζει ελληνικές σημαίες στις βραχονισίδες, δεν προσφέρει απαραίτητα υπηρεσίες στην χώρα. Μπορεί να προσφέρει ακριβώς το αντίθετο. Και να δίνει την ευκαιρία σε Τούρκους κομμάντος να μας προκαλούν με τον τρόπο που μας προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες. Δεν χρειάζεται. Εάν είναι συγκροτημένη η πολιτική της χώρας, να βάλουμε ελληνικές σημείες σε όλες τις βραχονισίδες, τις ελληνικές βραχονισίδες, εγώ θα είμαι ο πρώτος να πάω μαζί τους. Αν όμως δεν είναι συγκροτημένη εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, αλλά αφαιρεσία του κάθε πολίτη μέσα στον ίστρο του για την προστασία της πατρίδας, για την αγάπη του για την πατρίδα, τότε θεωρώ πως είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, την εξωτερική πολιτική της χώρας την ασκεί κυρίως η κυβέρνηση. Εκείνη πρέπει να αποφασίζει τι θα κάνει, εμείς θα κρίνουμε. Αλλά εκείνη αποφασίζει και δευτερευόντως η Βουλή των Ελλήνων, εφόσον χρειαστεί, να επικυρώσει κάποιες από τις πολιτικές αυτές. Δεν την ασκούν ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι κοινοτάρχες που δεν υπάρχουν πια, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε οι απλοί πολίτες οι οποίοι διακατέχονται από τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση για τις προκλήσεις των Τούρκων. Αυτό σε ό,τι αφορά το χθεσινό επεισόδιο, το οποίο δεν έχει σημαίνει για πρώτη φορά και στο παρελθόν και μετά το γεγονότα του 1996 είχε γίνει μια τέτοιος παλικαρισμοί, οι οποίοι είναι χωρίς περιεχόμενο αυτοί οι παλικαρισμοί. Είναι χωρίς περιεχόμενο. Υπονομεύουν την εξωτερική πολιτική της χώρας τέτοιου είδους παλικαρισμοί. Το καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνονται και μένα με πιάνει και με πνίγει η αγανάκτηση για τους Τούρκους σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι και υπεύθυνοι όλοι μας και να ακούμε σε αυτά τα θέματα την πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση καθορίζει. Εάν μας το πει η κυβέρνηση, θα πάμε όλοι σε όλες τις βραχονισίδες. Εάν δεν μας το πει η κυβέρνηση, καλύτερα να κρατούμε χαμηλούς τόνους. Τώρα, πάμε παρακάτω. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θεωρώ μείζον λάθος εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος ότι άνοιξε το Σκοπιανό ζήτημα. Ότι βρήκε δήθεν την ευκαιρία για να λύσει το Σκοπιανό. Αυτό δεν συμβαίνει και δεν θα συμβεί. Υπήρξε μια εντύπωση που διοχετεύθηκε και από μέσα ενημέρωση, τα οποία κακώς το διοχέτευσαν αυτό, ότι δήθεν οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί μας πιέζουν τρομακτικά και μας θέτουν και απειλές και οτιδήποτε άλλο για να κλείσει το Σκοπιανό μέχρι τον Ιούνιο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Στο έχω πει κατ' επανάληψη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και το Σκοπιανό δεν θα κλείσει μέχρι τον Ιούνιο. Γιατί δεν μπορεί να συμφωνήσει και πώς να συμφωνήσει κανείς με τις απόψεις του κυρίου Ζάεφ και των Σκοπιανών. Είναι αδύνατο να συμφωνήσουν. Κόκκινες γραμμές της Ελλάδος, που δεν είναι μόνο στο όνομα, είναι κυρίως στο Σύνταγμα, στον αλληλετερωτισμό, στην ύπαρξη μακεδονικού έθνους και μακεδονικής γλώσσας, απορρίπτονται, συλλήβδουν από τη Σκοπιανή πλευρά. Η Ελλάδα, και να θέλει ο κύριος Κοντζιάς να υποχωρήσει, και να θέλει ο κύριος Τσίπρας να υποχωρήσει, δεν μπορεί σε αυτό. Διότι δεν μπορεί να υποχωρήσει ο ελληνικός λαός που δεν δέχεται τέτοια λύση σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι θέμα Σκοπιανό δεν πρόκειται να λυθεί σε αυτή τη φάση και ούτε συμφωνία θα έρθει
στη Βουλή εντός του προσεχούς διαστήματος. Τουλάχιστον μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως κάποιοι ισχυριζόντουσαν ψευδώς. Δεν υπάρχει θέμα τόσο πιεστικό που να τίθεται και από αμερικανικής πλευράς για το θέμα των Σκοπίων. Το θέμα των Σκοπίων παραμένει ένα πολύπλοκο, σύνθετο, δύσκολο θέμα, έτσι. Πολύ δύσκολο να λυθεί, διότι υπάρχουν έντονοι συναισθηματισμοί και από τις δύο πλευρές, και από τη δική μας και από τη δική τους. Υπάρχουν παγιωμένες αντιλήψεις, οι οποίες δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό κρίνω ότι σε αυτή την φάση και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσής του, διότι δεν πρόκειται να επιληθεί. Και για ένα επιπλέον λόγο. Το 2008 ενδεχομένως, αν οι προτάσεις που είχε κάνει τότε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή με την Ντόρα Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών, είχαν γίνει αποδεκτές από τους Σκοπιανούς, μπορεί και να λυνόταν. Μπορεί το 2008. Αλλά ήταν καλή εποχή το 2008. Σήμερα, το 2018, που ο Έλληνας νιώθει οργισμένος για αυτά που του συμβαίνουν, αδικημένος, ταπεινωμένος, φορτισμένος, φοβισμένος, αγανακτισμένος, για όλους αυτούς τους λόγους, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ονομασία, έστω και σύνθετη, για την γείτονα χώρα με τον όρο Μακεδονία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το μακεδονικό μετετράπει τους τελευταίους μήνες και δικαιολογημένα, κατά τη γνώμη μου, σε όχημα διαμαρτυρίας των Ελλήνων για όλα αυτά που τους συμβαίνουν στην καθημερινή τους ζωή. Γι' αυτό έλεγα ότι το Σκοπιανό δεν μπορεί να περάσει και δεν θα περάσει συμφωνία. Σήμερα φαίνεται πως εκεί καταλήγουμε. Δεν θα υπάρξει συμφωνία. Άλλωστε, χτες ο κύριος Κοντζιάς, και σωστά. Σωστά, για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν είμαι μονόπλευρος και μονόπαντος. Όταν κάτι γίνεται σωστά, το επισημαίνω. Σωστά ο κύριος Κοντζιάς χτες επετίμησε τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, τον κύριο Ζάεφ, ο οποίος βγαίνει από εδώ και από εκεί και στη συνεντεύξη του λέει τι γίνεται, πώς προχωράνε ή δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να είναι να κρατιούνται χαμηλά οι τόνοι. Δεν το κάνει ο κύριο Ζάεφ και δεν το κάνει γιατί νομίζω ότι και εκείνο νιώθει ανασφαλής και προσπαθεί και απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό του κοινό. Όπως και ο Ερντογάν, ανάλογα και οι δικοί του, απευθύνονται στο τουρκικό κοινό εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2019. Επαναλαμβάνω, και στο Σκοπιανό, για το οποίο δεν νομίζω θα υπάρξει λύση. Θα κάνει πίσω την τελευταία στιγμή έστω ο κύριος Τσίπρας και δεν θα δεχθεί λύση για το Σκοπιανό, γιατί δεν τον συμφέρει και για τις ελληνοτουρκικά θέματα πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας, να έχουμε υπεύθυνη στάση, να μην κάνουμε επιπολαιότητες που έκανε πάρα πολλές η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου σε ό,τι αφορά την διαχείριση και των εθνικών μας ζητημάτων, πάρα πολύ επιπόλαια και χωρίς στόχο και χωρίς σκέψεις αντιμετώπισε αυτά τα πράγματα, με αποκορύφωμα την κακοοργανωμένη επίσκεψη του Πρόεδρου Ερντογάν στην Ελλάδα. Ήταν ένα φιάσκο αυτή η επίσκεψη. Το είχαμε επισημάνει από την αρχή, λέγαμε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η επίσκεψη. Αντιθέτως, ρίχνει νερό στο μήλο του Ερντογάν η επίσκεψη αυτή, όπως και συνέβη. Και δεν έπρεπε να γίνει καν η επίσκεψή του στην Θράκη, όπου ήγηρε και θέμα αλυτρωτισμού των Τούρκων, όπως τους αποκάλεσε, μουσουλμάνων κατοίκων της Θράκης. Αυτά ήταν λάθη, μεγάλα λάθη που δεν έπρεπε να είχαν γίνει. Και θέλω να κλείσω την επικαιρότητα σήμερα με ένα θέμα που ξεκινάει από ένα άρθρο, αξίζει να το διαβάσετε, υπάρχει σε όλα τα site, της γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine. Ξέρω ότι δεν συμπαθείτε τους Γερμανούς. Ξέρω ότι τους απεχθάνονται πολύ τους Γερμανούς. Αλλά πρέπει να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Γιατί λέει πολλές σκληρές μεν, αλλά αλήθειες δε. Αλήθειες που πρέπει κάποτε να υποθούν. Αποδομεί όλο το αφήγημα, το άρθρο αυτό, του κυρίου Τσίπρα, περί δήθεν καθαρής εξόδου από τα μνημόνια. Και αναφέρεται στις παθογένειες του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονομίας, που δυστυχώς
όχι μόνο δεν έχουν βελτιωθεί, όπως το ίδιο το άρθρο επισημαίνει τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν επιδεινωθεί. Ρουσφέτια, ευνοιοκρατία, πελατειακό κράτος, σπατάλες δημοσίου, γραφειοκρατία, διαφθορά. Όλα αυτά τα στοιχεία που συνιστούν το κράτος που δομήσαμε επί δεκαετίες και που κατέρευσε, που χρεοκόπησε το 2010, όχι μόνο δεν έχουν θεραπευθεί, επισημαίνει το άρθρο, αλλά το επισημαίνω και εγώ χρόνια τώρα και σας το λέω, αλλά αντίθετα, επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΑΝΕΛ, επί Τσίπρα και Καμένου, γίνονται συνεχώς χειρότερα. Επισημαίνονται μέσα σε αυτό το άρθρο η αναξιοκρατία με τους διορισμούς όλων αυτών των απίθανων τύπων σε θέσεις διευθυντών, παραδιευθυντών, τεχνικοί βουλκανιζατέρ, συνταξιούχοι αγγλικών, δάσκαλοι αγγλικών, Καρανίκες, Νοτοπούλου και όλοι αυτοί που διορίζονται από το παράθυρο στο δημόσιο, όχι για να προσφέρουν έργο και υπηρεσίες στον ελληνικό λαό, αλλά για να πάρουν ένα ψηλό μισθό, γιατί ανήκουν στο στενό περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα και των συντρόφων του. Αυτό το άρθρο αξίζει να το διαβάσετε ακριβώς για να καταλάβετε γιατί η Ελλάδα δεν βγαίνει από τα μνημόνια. Γιατί δεν έκανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Και γιατί, το επισημαίνει η εφημερίδα Γερμανική, έτσι. Η ίδια η Γερμανία το επέτρεψε αυτό να συμβεί. Και η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρυξέλλες και το Δουνουτού. Το επέτρεψαν γιατί βαρέθηκαν πια με την Ελλάδα. Δεν ήθελαν νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Και λένε δήθεν καλά λόγια για να ξεφύγουν από την υποχρέωσή τους να συνεχίζουν να στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Δεν το θέλουν πια. Θέλουν να φύγει η Ελλάδα από, αφού εξασφάλισαν ότι θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, αφού εξασφάλισαν με το υπερταμείο και την υποθήκευση για 99 χρόνια όλης της Ελλάδος, αφού εξασφάλισαν τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% και ξέρουν ότι θα παίρνουν τις τοκογλωτικές δόσεις, μετά από εκεί πέρα δεν θέλουν να ασχολούνται με την Ελλάδα. Και έτσι βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις, πράγματα που μπορεί ενδεχομένως και να ψηφίζονται και να γίνονται νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται ποτέ. Και κυρίως κάνουν τα στραβά μάτια και οι Γερμανοί σε όλο αυτό το μπάχαλο που αποτελεί το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική δημόσια διοίκηση. Γραφειοκρατία, διαφθορά, ευνοιοκρατία, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, ρουσφέτια, όλα αυτά που συνεχίζονται και δυστυχώς πολλαπλασιάζονται για τον κύριο Τσίπρα και τους εκλεκτούς του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για την πραγματική οικονομία, τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος καθημερινά βυθίζεται ακόμα πιο βαθιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο μέσα στο μήνα Ιούνιο έγιναν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών σε 20.000 συμπολίτες μας. Από την αρχή αυτής της λέλαπας των κατασχέσεων, που έγινε κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 1.081.000 κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν υποστεί κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών. Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μόνο ένα κράτος, ένα κομματικό κράτος, το οποίο απευθύνεται μόνον σε κάποιους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, στους επιδοματούχους και σε κάποιους μερισματούχους του δημοσίου και τους φυσικά τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε τίποτε άλλο. Αυτό, αν συνεχιστεί, φίλες και φίλοι, η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σε τρομακτικά προβλήματα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Το μέλλον προϊονίζεται πολύ χειρότερο από το 2010, αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Απευθύνω έκκληση και στον Πρωθυπουργό να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης και σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Το αφήγημα περί καθαρής εξόδου από τα μνημόνια είναι ένα τεράστιο ψέμα που αναπαράγεται δυστυχώς και από τα μέσα ενημέρωσης που ανεύθυνα και επιπόλαια σε πολλές περιπτώσεις διαχειρίζονται την κυβερνητική προπαγάνδα. Θα πάμε όπως κάθε μέρα την ώρα αυτή σε ένα
τηλεοπτικό, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα λεπτό κρατάει. Στο 211-18-60-001 παίρνετε από τώρα τηλέφωνο, αμέσως μετά τα πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Ο λόγος ανήκει όπως κάθε μέρα σε εσάς, φίλες και φίλοι. Πάρτε το λόγο, πάρτε τηλέφωνο, ακόμα και εσείς που δεν έχετε πάρει ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Δοκιμάστε να πάρετε και να πείτε την άποψή σας ελεύθερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε ακόμα 22 λεπτά εκπομπής, πολύ σύντομα. Να πάρετε το λόγο όλοι σας, όσο δυνατόν περισσότεροι. Γι' αυτό σας παρακαλώ όσους παίρνετε το λόγο, σύντομα την άποψή σας να την εκφράζετε με λίγα λόγια και να πάμε στον επόμενο. Κυρία Εύφη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί είδα την εφημερίδα την κυβερνητική της Τουρκίας, τη Χουριέτ, που λέει ότι ειδοποίησαν το Σάββατο την Ελλάδα και την Κυριακή στείλανε κομμάντος και κατέβασαν τη σημαία. Όμως, τώρα ποιο να πιστέψουμε, ο κ. Τζανακόπουλος βγαίνει και λέει άλλα. Και εγώ λέω, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όμως, έχω πολύ στενοχωρηθεί που το ΝΑΤΟ, βέβαια, είπε το ΝΑΤΟ να τα βρούμε μόνοι μας με τους Τούρκους. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Δεν μπορεί να μαζέψει τα λουριά το ΝΑΤΟ της Τουρκίας που είναι και σύμμαχός μας. Όχι, δεν μπορεί. Αλλιώς δεν βρίσκεται λύση μεταξύ μας. Με τον Τούρκο δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι τρομερή η κατάσταση. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ύστερα θέλω να πω σε αυτούς τους δημοσιογραφίσκους που είπαν για τον πιλότο μας ότι ήταν εργατικό ατύχημα. Θέλω να τους πω ότι ο πιλότος μας δεν πήγε στο Αιγαίο με το Μοιράζ Βόλτα, πήγε στην αναχέτηση των τουρκικών αεροσκαφών. Επιστρέφοντας βέβαια συνέβη το γεγονός. Όμως η Τουρκία, η περήφανη, βγήκε και είπε «Εμείς δεν είμαστε εκεί, είχαν φύγει τα δικά μας τα αεροπλάνα». Εάν δεν είχαν πάει τα δικά τους αεροπλάνα νωρίτερα, δεν θα πήγαινε ο πιλότος μας. Γιατί θα ήθελα μια εξήγηση για αυτό το πράγμα. Μας. Και κάτι άλλο ακόμη. Αν θέλετε να πάμε πιο γρήγορα, να βγουν και άλλοι, αγαπητή κυρία Εύφη, εσείς βγαίνετε συχνά. Να είστε καλά. Λοιπόν, στο θέμα αυτό της Χουριέτ, όντως αυτό γράφτηκε από τη Χουριέτ, ότι ειδοποίησαν από το Σάββατο την Ελλάδα και ότι την Κυριακή θα κάνανε επέμβαση κομμάντος. Και κάνανε επέμβαση κομμάντος. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από ελληνικής πλευράς. Και σε θέματα τόσο λεπτά, επαναλαμβάνω, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής τόσο λεπτά, εγώ θέλω να πιστεύω, αν δεν υπάρχουν αντίθετες αποδείξεις, θέλω να πιστεύω την ελληνική θέση και όχι την τουρκική. Αυτό είναι το υπεύθυνο και το εθνικά ωφέλιμο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Αγαπητέ κύριε Λοβέρδε, γεια σας. Ραντεβού με την επικαιρότητα. Ραντεβού με τον κύριο Λοβέρδο. Πράγματι, εθίζεσαι να παρακολουθείς αυτή την έγκυρη και έγκριτη εκπομπή. Πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχει ο καναλάρχης. Σταθερός, σοβαρός στις απόψεις του, έχει να αντιμετωπίσει τους χαμελέοντες των μίντια. Ο κύριος Κισανδράκης έχει εξασφαλισμένα τον σεβασμό μας και την εκτίμησή μας, που μας αφήνει ελεύθερα να καταθέτουμε αβίαστα τις πολιτικές μας απόψεις. Κατά τα άλλα ζούμε μέσα σε έναν αχταρμά. Η μεγαλύτερη κατάρα που μας έλαχε είναι αυτή η κυβέρνηση, που δεν έχει να παρουσιάσει ούτε μία επιτυχία. Η χειρότερη κυβέρνηση από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Στα ελληνοτουρκικά, στα ελληνοσκοπιανά, στα ελληνοαλβανικά, παντού παταγώδης αποτυχία. Ζούμε υποκαθεστώς τρομοκρατίας και κάπου εκεί σκυφτός παρακολουθεί ο λιλιπούτιος πρώην στρατηγός τρομάρα του. Δεν του καίγεται καρφί. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο παχυλός μισθός που τον πληρώνουμε από το στέρημά μας. Ντροπή τόσκα, ντροπή και χωρίς κύριε, γιατί ο σεβασμός και η εκτίμηση εμπνέονται, δεν επιβάλλονται. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατάς. Επί Πρωθυπουργίας κυρίου Μητσοτάκη, υπουργός εξωτερικών ήταν ο κύριος Σαμαράς. Ο τότε Σαμαράς ήταν ορθολογιστής, δυναμικός, αποφασιστικός, ευφυής. Και στην Σύνοδο της Λισαβόνος, οι υπουργοί εξωτερικών είχαν συνυπογράψει με την επιβολή του Σαμαρά ότι δεν αναγνωρίζουν κανένα κράτος με το όνομα Μακεδονία.
Γι' αυτό είχε βγει και ο κύριος Μιτεράν αργότερα και είχε πει: δεν θα προσβάλλουμε και τους Έλληνες καταργώντας την ιστορία των Ελλήνων. Και πάρα πολλοί άλλοι. Είχα συναντήσει τον κύριο Σπύρου Κρίση, ο οποίος μου είχε πει ότι σαν αύριο θα έβγαινε ο κύριος Κλίτον να πει ότι δεν αναγνωρίζεται κράτος με το όνομα Μακεδονία. Αλλά έπεσε τηλέφωνο από την Αθήνα και είπαν πάνε για σύνθετη ονομασία. Και αυτό ήταν το τηλέφωνο του κυρίου Μητσοτάκη. Τότε όταν ήταν υπουργοί εξωτερικών με την Σαμαρά, υπήρχε ένας κύριος Ντεμικέλης, υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας. Και είχε πει δημοσίως άνθρωπος: υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών στην Ελλάδα που μας κάνει ό,τι θέλει και υπογράφουμε ό,τι θέλει. Αυτός ήταν ο τότε Σαμαράς. Δεν αναφέρουμε στο Σαμαρά που ανέλαβε τη Νέα Δημοκρατία ως πρωθυπουργός και είχε στοιχεία καταθλίψεως. Και όταν κάποιος έχει κατάθλιψη, δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί σε πολλά πράγματα όταν θα υποβάλουν. Ευθύνεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και ήταν προοδοτική θέση τους, την οποία ακολουθεί κατά κόρον η κόρη του και ο γιος του. Εθνικά προοδοτική θα έχει δει από τότε το όνομα της Μακεδονίας και τραβάμε αυτά χάρη του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας. Η Τουρκία μας έχει υποπεριορισμένη ελευθερία. Με τον δυναμισμό της που έχει και την αποφασιστικότητά της, και εσείς προηγουμένως είπατε ότι δεν έχουμε δικαίωμα σαν Έλληνες πολίτες στην ελληνική επικράτεια να στήσουμε την ελληνική σημαία. Όχι. Έχουμε απόλυτο δικαίωμα στην ελληνική επικράτεια οποιοδήποτε Έλλην να σηκώνει και να υψώνει την ελληνική σημαία με υπερηφάνεια. Έτσι σημαίνει ο Έλληνας. Μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Εάν είναι να πεθάνουμε με το κεφάλι ψηλά. Όχι με το κεφάλι πεσμένο και λυγισμένο. Ο Έλληνας έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι πρέπει να παραμείνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ότι την ψυχολογική κατάσταση του κυρίου Σαμαρά δεν την γνωρίζω, την γνωρίζει ο κύριος καλύτερα από μένα προφανώς. Γνώριζε και τον ιατρικό του φάκελο ότι έπασχε από κατάθλιψη, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν έχει προκύψει από πουθενά, το είπε. Εγώ απλώς θέλω να επισημαίνω ορισμένα πράγματα. Τώρα, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι είναι λάθος να αποκαλούμε οποιονδήποτε πολιτικό προδότη. Δεν υπάρχουν προδότες στην πολιτική. Υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν σωστά, λαθασμένα, συμφωνείς, διαφωνείς μαζί τους, τους συμπαθείς, δεν τους συμπαθείς, αλλά προδότες δεν υπάρχουν. Κανένας Έλληνας πολιτικός δεν είναι προδότης. Από τον Κουτσούμπα μέχρι τον Μιχαλολιάκο, από την Κουκουέ μέχρι τη Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχουν προδότες. Υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί. Αυτή είναι η δική μου θέση και τη λέω παγίως. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Έλα, ο Εβραίος είμαι, δεν πειράζει. Τώρα μόλις ήρθα σπίτι και κάποιος με ενημέρωσε ότι στην αρχή της εκπομπής σου μίλησες κάτι για συγγνώμη, άρα κατάλαβα ότι μιλάς για μένα. Όχι, δεν μίλησα για σένα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μίλησα για σένα γιατί δεν με πήρες. Δεν με πήρες τηλέφωνο στο γραφείο. Με πήρες ποτέ στο γραφείο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ όταν κάνω λάθος. Να πω συγγνώμη. Μα δεν μιλάω για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μιλούσα για σένα. Μιλούσα για άλλον κύριο που με πήρε χτες το απόγευμα στο τηλέφωνο στο γραφείο. Να είσαι καλά. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γέννη. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Έχουμε μιλήσει μερικές φορές και σχετικά με την έναρξη της κουβέντας σας που λέγατε για τον κύριο αυτόν. Αυτός ο κύριος δεν τον είδα όμως να ευαισθητοποιείται όταν το Κουκουέ προσάτησε την Κρυμαία και έβαλε τα στρατεύματα μέσα στην Ουκρανία. Εκεί είχαμε και θανάτους, έτσι. Δεν τον είδα να ευαισθητοποιείται. Όταν η Ρωσία το έκανε αυτό. Όταν η Ρωσία το έκανε αυτό, ναι. Ο πατερούλης τους το έκανε αυτό. Ευαισθητοποιήθηκανε τώρα χθες. Είχατε δίκιο σε αυτό με τον Άσαντ. 6 χρόνια πολεμάει. Πού ήταν η ευαισθησία τους τώρα χθες με τους Αμερικάνους. Προχθές με τον Άσαντ, ο Άσαντ είναι δικτάτορας. Λοιπόν, είναι αυτό. Ένα δεύτερο για το Τζίπρα που είπατε με τον Καστελόριζο. Όντως αυτή η κουστοδία που πήγε κάτω είναι ότι το πιο χειρότερο. Το ότι ο Τζίπρας ανακάλυψε τον Καστελόριζο, τώρα εντάξει, άσον και που είναι στην Αθήνα δεν κάνει και τίποτα, άσον να πάει στο Καστελόριζο να πει αυτά που θέλει να πει. Για τα παιδιά που τα δύο παιδιά αυτά τα οποία είναι ακόμα φυλακισμένα στην Τουρκία, βλέπετε ότι 48 μέρες. Βλέπετε ότι προσπαθούν, ό,τι κάνανε και με την Οβάρτη και μόνο προσπαθούν να το ξεχάσει ο ελληνικός λαός αυτό. Σιγά σιγά.
το θέμα. Εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θα του θυμόμαστε συνέχεια, αγαπητέ κύριε Κώστα. Δεν τον είδα όμως να απαντήσει τρεις φορές. Μία Ερντογάν στην Αθήνα, μία Ερντογάν στην Τουρκία και μία Ερντογάν από, και μία Γκιλντρίμ, όταν είπαν ότι ο Τσίπρας υποσχέθηκε να γυρίσουν οι 8 πίσω σε 10-15 μέρες. Ποιος είναι ο Τσίπρας και δεν είναι υπεράνω δικαιοσύνης και υπεράνω όλων των θεσμών? Δεν έχει απαντήσει το Μαξίμου πάνω σε αυτό κανένας τους. Ο Τσίπρας ειδικά να πει ότι όχι, εγώ δεν το είπα αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Ακούω αυτή τη στιγμή που μιλάτε για τα δύο παιδιά, αυτούς τους δύο λεβέντες που απήγαγαν, για δεν συνέλαβαν σε τουρκικό έδαφος, μην τρελαθούμε. Δεν ήταν άσχετος ο μόνιμος λογίας, το ήξερε καλύτερα την τσέπη του την περιοχή. Και αυτή τη στιγμή βλέπω εκείνο το συμπαθέστατο, τον αριστοκράτη πατέρα του, να πηγαίνει με το αυτοκίνητό του. Ας δεχτούμε ότι αυτός είναι δίπλα. Ο άλλος, ο έρμος που είναι στην Καστοριά, παίρνει το αυτοκίνητο και πάει από την Καστοριά στην Αρρωστιάδα και συνέχεια στην Αλεξανδρούπολη. Ανδριανούπολη. Δεν έχουν, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Δεν έχουν το φιλότιμο ο κύριος Καμένος με τη στολή παραλλαγής που δεν ξέρω γιατί τη φοράει, να στείλει ένα αυτοκίνητο υπηρεσιακό να τους πάρει και να δείξουμε και την παρουσία μας σαν κράτος. Δεν έχει το φιλότιμο να μην πληρώνουν οι άνθρωποι τόσα έξοδα μετακίνησης. Ναι, είναι λογικό αυτό που λέτε. Βέβαια, υπηρεσιακό δεν ξέρω αν επιτρέπεται γιατί δεν μπορεί να περάσει στην Τουρκία. Αλλά να καλύπτει το ελληνικό κράτος τα έξοδά τους. Ξέρετε, δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Γιώργο. Πήγαν 120 στο Ρόδος Παλάς. Πώς να πάνε και οι γονείς του Κούκλας και του Μητρετόδη να δουν τα παιδιά τους? Μα τι λέτε τώρα. Δεν γίνεται. Δεν περισσεύουν. Έπρεπε να πάνε 120 στο Ρόδος Παλάς. Στις Σουήδες έχουν κάτι βίλες που βγαίνεις και έχει πισίνα ιδιωτική μέσα. Πού θα πάνε? Τρελαίνομαι μόνο με την ιδέα ότι δύο παιδιά τα οποία δεν πήγανε βόλτα. Δεν πήγανε βόλτα. Και έναν απαράδεκτο διοικητή της περιοχής, ο οποίος ήξερε ότι θα γίνει. Λάθη. Εκεί έγιναν λάθη τραγικά, τραγικά έγιναν λάθη. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κυρία Αφροδίτη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Εγώ σας βλέπω κάθε μέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, λοιπόν. Εγώ πρώτα θέλω να σας πω να είστε καλά για να προστατεύετε τα παιδιά σας. Αυτό. Ως προς τους ψήφους που λέτε να προσέχουμε, εγώ ψήφιζα από το 20, στα 21 μου. Νόμιζα ότι ψήφιζα σωστά και ψήφιζα τα τελευταία χρόνια, ψήφιζα τον Παυλόπουλο. Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, τον πρόεδρο. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ, διότι έχει πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει με τη Χρυσή Αυγή που πήρε τους ψήφους και εμείς όλοι οι Έλληνες, οι πραγματικοί, αυτός χαντάκωσε την αυτή επειδή δεν το ψήφισε ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να χαντακώσει τα δικά μας παιδιά, τα δικά του παιδιά είναι πλούσια, δεν τα χαντακώνει. Λοιπόν, εμείς όλοι οι Έλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες, τον θεωρούμε προδότη. Και ας μην λέτε ότι δεν είναι προδότης. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά. Yeah. Φυσικά και δεν είναι προδότης ο κύριος Παυλόπουλος. Κι εγώ διαφωνώ με τις πολιτικές του και με τις στάσεις του εν γέννη. Όπως είναι δικαίωμά μου, μπορεί κάποιος να συμφωνεί. Σε καμία περίπτωση, αλίμονο, αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν προδότης. Ευτυχώς, προδότες με την έννοια που το λένε κάποιοι, δεν υπάρχουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει λάθη ή που θα συνεχίσουν να κάνουν λάθη. Σύμφωνοι. Αλλά όχι προδότες. Κύριε Θανάση, καλησπέρα. Γεια σας. Λοβέρα, δεν ήθελα να μου απαντήσει σε κάποια πράγματα, σε παρακολουθώ. Δηλαδή η Ελλάδα καταστράφηκε επί Καμένου και Τσίπρα ή από τη συμμορία της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκου?
Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δηλαδή αυτή τη στιγμή εσύ που κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό εκεί πέρα και τους απλούς ταλέπορους δημοκράτες που και εγώ όπως και εγώ είμαι, που έχουμε υποφέρει, τι προσφέρεις, μπορεί να μου πεις κάτι. Μπορεί να μου πεις εσύ αν προσφέρεις τίποτα στον κόσμο που να τους λες τέτοια ψέματα και όλα άλλα πράγματα. Η συμμορία του Πασό και της Δημοκρατίας κατέστρεψε, του ψήφισα και εγώ κάποτε την Ελλάδα και τη χρεοκόπησα, μέταξα στα βράχια. Ο Τσίπρας και ο Καμένος, τι να κλέψουν, αφού δεν αφήσαν πετρέλαιο οι συμμορίες. Ακόμη θέλω να βγαίνει στα κανάλια και του υποστηρίζει και εσύ. Και εγώ θέλω να πει γιατί του υποστηρίζει. Τι κάνει εκεί πέρα, Λεβέντο, και εγώ δεν είμαι αριστερό ούτε κομμουνιστή τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να είμαι ανήθικο σε καμία περίπτωση. Με εκνευρίζει όταν σε ακούν να λε τέτοια ψέματα στον λαλέπορο δημοκράτη που έχει υποστεί τα πάθη του Χριστού εξαιτία τη συμμορία του Πασόου και τη Δημοκρατία. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Το να λέμε παραμύθια είναι μη μόνο κι άλλε κουβέντε βαρύτερε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Απλώς γελάω. Απλώς γελάω. Τι να πω στον άνθρωπο αυτό. Ούτε ήξερε τι έλεγε. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τι ήταν. Ήταν, δεν είμαι αριστερός, λέει, είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει, η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε, ξέρετε, υπάρχει πρόβλημα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεκτό. Δεκτό. Εγώ το σέβομαι. Τα προβλήματα, τα ψυχολογικά των ανθρώπων και τα νοητικά τα σέβομαι και γι' αυτό δεν απαντώ. Όσον αφορά όμως αυτό που υπόθηκε και το τι παριστάνω εγώ δεν παριστάνω τίποτα. Εγώ λέω την άποψή μου. Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει περισσότερα κανάλια από όσα χρειάζεται. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά κανάλια τα οποία μπορείτε να βλέπετε και ας μην βλέπετε εμένα. Δεν παριστάνω τίποτα άλλο. Εγώ λέω τις αλήθειες μου, λέω αυτό που πιστεύω και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μου. Γιατί έτσι έχω μάθει και από την οικογένειά μου και από τον πατέρα μου και σε όλο τον επαγγελματικό μου βίο. Δεν έχω κάνει ποτέ πίσω. Ποτέ. Και ούτε θα κάνω τώρα. Γιατί σε κάποιους δεν αρέσουν αυτά τα οποία λέω. Δικαίωμά τους, αν δεν τους αρέσουν, ας μην με βλέπουν. Δεν τους υποχρέωσα. Κανέναν δεν υποχρέωσε. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Σ' ακούω. Έλα. Είμαι ο Σταύρος, ο Χριστόπουλος. Γιάννη, μ' ακούς? Μια χαρά. Η γυναίκα μου είναι Σμυρνιά από τη Σμύρνη. Σμυρνιά. Λοιπόν, την αγάπη που σου έχουμε δεν υπάρχει. Την αγάπη που σου έχουμε. Γιάννη μου, σε λατρεύουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Ιδίως ανθρώπους που έχουν καταγωγή από τις αλυσμόνητες πατρίδες, όπως και η δική μου οικογένεια, από τη Σμύρνη, τη Μικρασία, τον Πόντο, είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου, από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Να είστε καλά, κύριε Σταύρο, να είναι καλά και η γυναίκα σας, πάντα και πάντα δυνατή. Κύριε Χαράλαμπε, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο, ο οποίος είπε ότι μας κοροϊδεύεται. Εμείς, κύριε Γιάννη, είμαστε οι άνθρωποι, οι νοικοκυρέοι. Και δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κανένας. Σε σεβόμαστε με αυτά που λες και δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κανένας, λέω στον παραπροηγούμενο κύριο. Δεν είμαστε εμείς σαν αυτούς που πιστέψανε ότι θα φάμε τα λεφτά των Ευρωπαίων. Αυτό το σκυλολόι του ΣΥΡΙΖΑ που κατάφερε με αυτά τα ψέματα να πάρει την κυβέρνηση και να μας καταχαντακώσει. Αυτά είναι τα κορόιδα που πιστέψανε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια. Όλα αυτά τα τετραργήματα που μας είπε ο Τσίπρας, τον έμφυα δεν άφησε τίποτα τότε. Και αυτά τα κορόιδα το πιστέψανε. Εμείς είμαστε νοικοκυρέοι και ξέραμε ότι αφού είτε καλός κακός θα πήραμε τα λεφτά από τους Ευρωπαίους, κακός θα πήραμε, γιατί ο Γιωργάκης δεν έκαμε καλά. Το χρέος ήταν στις τράπεζες. Δεν έπρεπε το φέρει στα κράτη. Ναι, αλλά αφού τα πήραμε τα λεφτά, αφού υπέγραψε κάποιος πρωθυπουργός μας, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. Και δεν λέμε θα φάμε τα λεφτά του κόσμου. Αυτοί έτσι είναι μαθημένοι. Αλλά να σας πω, κύριε Γιάννη, να σας πω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα απάντησα στον κύριο. Κάτω στη Μεσόγειο αεροπλανοφόρα. Χαμός γίνεται.
Τώρα οι Αμερικάνοι για τους αριστερούς, τους Τσιπραίους, είναι καλοί τώρα οι Αμερικάνοι. Πού είναι ο Τσίπρας σήμερα, να πήγε έξω οι Αμερικάνοι. Αν σήμερα ήταν αντιπολίτευση ο Τσίπρας, ποιο θα γινόταν στην Ομόνια. Ό,τι έγινε χτες με το κουκουέ. Ό,τι έγινε χτες, μα είναι παρεούλα, ναι. Τώρα είναι καλοί οι Αμερικάνοι. Εγώ λέω καλοί είναι. Διότι πήγαν στη Μεσόγειο και ο Τούρκος θα δυσκολευτεί εκεί πέρα να κάνει τώρα μερικά τσαλιμάκια στην Κύπρο κτλ. Και το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Τι θέλουν τώρα να μας πούνε. Καταλαβαίνετε κύριε Γιάννη που μπλέξαμε. Να είστε καλά κύριε Χαράλαμπε, να είστε καλά δυνατός και να τα λέτε πάντα. Συμφωνώ μαζί σας. Η Ελλάδα έχει θέση στο πλευρό των Αμερικάνων και στο πλευρό των Ευρωπαίων. Στη Δύση. Η Ελλάδα ανήκει και πρέπει να ανήκει στη Δύση για να προστατεύει τα συμφέροντά της. Αυτή είναι η άποψή μου. Όποιος διαφωνεί, δικαίωμά του. Αλλά εγώ θα λέω πάντα αυτό το οποίο πιστεύω. Κύριε Αναστάσια, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Λομβέρδο, τον βλέπω, αλλά δεν βλέπω να με ακούει. Μια χαρά σας ακούω. Γεια σας, κύριε Λομβέρδο. Καλησπέρα σας. Πριν από 3 χρόνια έγινε ένα δημοψήφισμα. 5 Ιουλίου του 2015. Μπράβο. Άκουσε, κύριε Λομβέρδο. Τότε λοιπόν αυτοί οι επιστήμονες που λέγονται δημοσκόποι βγάζανε μια διαφορά, λέει 1%, 2%, και μόλις σουρούπωσε και βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα, αυτοί οι μάγκες χαθήκανε, γιατί έφτασε η διαφορά 24%. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι 66 χρονών και επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου σε αυτή τη ζωή, γιατί είμαι από 12 χρονών στο πεζοδρόμιο, δηλαδή στο μεροκάματο, θυμηθείτε τι θα σας πω και λέγεται το τώρα μεγαλοφόνο. Όταν κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα γίνουν εκλογές και σουρουπώσει και ανοίξει το κουτί και αρχίζουν να μετράνε, τότε θα δείτε πράγματα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ η Ελλάδα στην ιστορία των εκλογών. Θα δείτε πράγματα που τα μαλλιά σας, επειδή είναι άσπρα, μπορεί και να μαυρίσουν, και άλλων που είναι κατάμαυρα να ασπρίσουν μέσα λεπτό. Είναι τέτοια, όχι πλέον δεν υπάρχει αγανάκτηση. Η αγανάκτηση, οι αγανακτισμένοι περάσανε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μίσος, κύριε Λομβέρδο. Το μίσος αυτό θα εκφραστεί στις εκλογές. Και αυτό το μίσος θα είναι τόσο δυνατό που αυτά τα μαγκάκια που μένουν στην Βουλή, οι οποίοι παριστάνουν δίθεν τους δημοκράτες, γιατί κύριε μου, επειδή είμαι 66 χρονών, να έχετε υπόψη σας το πιο σκληρό πολίτευμα λέγεται δημοκρατία. Γιατί δημοκρατία σημαίνει απόλυτη εφαρμογή των νόμων. Σε αυτή τη χώρα λειτουργούσε μόνο ένας νόμος. Το ρουσφέτι, το μπαξίσι και το μέσον. Ποτέ δεν θα καταλάβουν αυτοί οι νεοέλληνες τι σημαίνει δημοκρατία του Περικλή και, εν πάση περιπτώσει, αυτούς που όταν φτάνουμε σε δύσκολη στιγμή τους θυμόμαστε και λένε από εδώ ξεκίνησε η δημοκρατία. Ξέρετε τι σημαίνει δημοκρατία? Δημοκρατία σημαίνει καρμανιόλα. Δεν εφαρμόζει τον νόμο, σου παίρνουμε κεφάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σχολιάσω την άποψη του αγαπητού φίλου. Δεν έχω όμως χρόνο, θα τα πούμε πάλι αύριο και απόψε το βράδυ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, όπως κάθε Τρίτη. Καλό σας βράδυ.